Η πρόοδος στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης με νέες μεθόδους και εξατομικευμένες προσεγγίσεις αναπτερώνει τις ελπίδες πολλών ζευγαριών για την επίτευξη μιας ασφαλούς εγκυμοσύνης. Τα τελευταία χρόνια, συγκεκριμένες σύγχρονες ενδοσκοπικές μέθοδοι, όπως είναι η στεροσκόπηση, έχουν κερδίσει όλο και περισσότερο την αποδοχή ως οι πλέον αξιόπιστες διαγνωστικές τεχνικές για την αξιολόγηση και τη θεραπεία της υπογονιμότητας και όχι μόνο. Η στεροσκόπηση είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος εξέτασης της ενδομήτριας κοιλότητας. Πρόκειται για μια σύντομη επέμβαση, η οποία μας επιτρέπει να εξετάσουμε το σχήμα της κοιλότητας της μήτρας και την ύπαρξη ή όχι ενδομήτριας παθολογίας. Η στεροσκόπηση είναι μια ανώδυνη ειδική εξέταση που διαρκεί λίγα λεπτά. Η επέμβαση διενεργείται με τη βοήθεια ενός μικρού λεπτού τηλεσκοπίου, που ονομάζεται στεροσκόπιο, το οποίο εισάγεται μέσω του κόλπου και του τραχύλου στην ενδομητρική κοιλότητα χωρίς την ύπαρξη τομών. Με μια πάρα πολύ μικρή κάμερα, διαμέτρου 3 με 5 χιλιοστά, ο γυναικολόγος προσεγγίζει τη μήτρα μέσα από τον κόλπο διαμέσου του καναλιού του ενδοτραχύλου. Εισάγεται έτσι αργά και σταθερά αυτή η κάμερα μέσα στη μητρική κοιλότητα. Με την εξέταση αυτή παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της ενδομήτριας κοιλότητας και της ύπαρξη ή όχι παθολογίας όπως πολυπόδων, συμφύσεων, ανομαλιών διάπλασης της μήτρας, εινομοιωμάτων και η διερεύνηση με αυτόν τον τρόπο της υπογονιμότητας των γυναικών. Συνηθέστερα επιλέγεται να χορηγηθεί ελαφρά αναλγησία, μέθη και η ασθενής μπορεί να εξέλθει από το νοσοκομείο μετά από 2-3 ώρες. Ο μεταχειρητικός πόνος είναι αμελητέος και η ασθενής επανακτά τη φυσιολογική της δραστηριότητα την ίδια ημέρα. Το κύριο πλεονέκτημα της στεροσκόπησης είναι ότι ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα της διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης των διαφόρων προβλημάτων. Οι παθολογικές αυτές καταστάσεις μπορεί να ευθύνονται συχνά για το αρνητικό αποτέλεσμα μιας προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς και για τις συχνές αποβολές του κύματος. Το όφελος όμως της στεροσκόπησης μπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη θεραπεία της παθολογίας της μήτρας, μπορεί να συμβάλλει θετικά στη διαδικασία της μεταφοράς εμβρίων, καθώς ο γυναικολόγος αναπαραγωγής είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα την ενδομήτρια κοιλότητα και να πετύχει με αυτόν τον τρόπο την ακριβέστερη τοποθέτηση των εμβρίων. Είναι προφανές ότι ο ρόλος της στεροσκόπησης, είτε διαγνωστικής είτε επεμβατικής, είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και εμβριολογία συνιστά την στεροσκόπηση για την επιβεβαίωση ή όχι παθολογίας του ενδομετρίου και τη θεραπεία του σε περίπτωση που βρεθεί αυτό παθολογικό. Η εξειδίκευση των γυναικολόγων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, το έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό και ο εξοπλισμός των κλινικών με μηχανήματα στεροσκόπησης τελευταίας τεχνολογίας καθιστούν την στεροσκόπηση μια απλή και ασφαλή μέθοδο που προσφέρει τη δυνατότητα διάγνωσης με άμεση επισκόπηση αλλά ταυτόχρονα και τη θεραπεία της ενδομήτριας κοιλότητας συμβάλλει δε στην αύξηση των θετικών αποτελεσμάτων για επίτευξη εγκυμοσύνης είτε με εξωσωματική γονιμοποίηση είτε με φυσική σύλληψη.